κέντρου της Αθήνας είναι η υπερσυσσόρευση μεταναστών, οικονομικών μεταναστών κυρίως, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες χώρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι άνθρωποι από διαφορετικές εθνότητες ή φυλές συσσωρεύονται σε έναν τόπο με όλα τους τα φυλετικά πάθη, τις φυλετικές διαφορές, τις εθνοτικές διαφορές και παράλληλα με τις διαφορές οι οποίες εντός ή εκτός εισαγωγικών μπορεί να προκύψουν με την ίδια την ελληνική κοινωνία που δεν είχε συνηθίσει μέχρι τώρα να βλέπει τέτοια διαφορετικότητα, ένα τέτοιο μοζαίκ πολιτισμών μέσα σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο που μέχρι πριν από μια δεκαπενταετία ήταν σχεδόν σύσσωμος ελληνικός πληθυσμός. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν σε πρώτη φάση είναι η ίδια η εικόνα της σύνθεσης του πληθυσμού στο κέντρο της Αθήνας. Από εκεί και μετά, επειδή υπάρχουν διάφοροι λόγοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ να μην μπορούν να φύγουν, που είναι η βασική τους επιθυμία, ή να μην μπορούν να εργαστούν, διότι πλέον η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία δεν αντέχει άλλα χέρια, να φτάνουν σε σημείο κάποιοι από αυτούς, αρκετοί θα έλεγα σε κάποιο ποσοστό, να διαπράττουν εγκλήματα του δρόμου, εγκλήματα ενδεχομένως επιβίωσης, ενδεχομένως έκτακτης ανάγκης ή να συμμετέχουν σε κάποιες οργανώσεις που να παράγουν έγκλημα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, όπως η πορνεία και η διακίνηση γυναικών με σκοπό την πορνεία ή ακόμα αν θέλετε σε κάποιες οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται είτε με την πλαστογραφία πιστοποιητικών, είτε με την πλαστογραφία εγγράφων, είτε γενικά με την έκδοση παράνομων ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς να βρουν κάποιον τρόπο για να περάσουν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκεί είναι και ο βασικός του σκοπός. Αυτό το καταδεικνύει άλλωστε το γεγονός ότι πέρσι στην ελληνική επικράτεια εισήλθαν περίπου στις 100.000 ανθρώπους και μόνο ένα 10% από αυτούς υπέβαλε αίτημα ασύλου, υπέβαλε αίτημα δηλαδή διεθνούς προστασίας από την ελληνική χώρα. Όλα τα καρδιά πλαστά είναι. Θέλω μια προτυπή, ένα όνομα. Η λύση του προβλήματος μόνο με επιχειρησιακές δράσεις, μόνο με συνοριακές δράσεις είναι σχεδόν ουτοπικό να το συζητάμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί. Αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι οι συνεργασίες μεταξύ των κρατών, είναι οι συνεργασίες μεταξύ των κρατών προορισμού, διέλευσης ή προέλευσης των μεταναστών. Και κυρίως αυτό θα πρέπει να γίνει κάτω από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συμφωνιών, όχι διμερές μεταξύ Ελλάδος, Λομπουχάριν και κάποιες χώρες προέλευσης, αλλά θα ήταν καλύτερα να γίνει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν μια οργάνωση κρατών, αφού όλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αυτό που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και είναι εθνικό πρόβλημα, δεν είναι κατά ανάγκη κατ' ουσίαν εθνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καλείται να παράξει ένα ευρωπαϊκό έργο. Οι κύριες χώρες που αυτοί προέρχονται είναι η Νότιο-Ανατολική Ασία, Ιράν, Ιράκ, Μπαγκλαντές, σαν παράδειγμα σας το φέρνω, όπως επίσης και οι χώρες που βρίσκονται στην Βόρεια Αφρικανική Ήπειρο, όπως η Αλγερία, το Μαρόκο, η Σομαλία. Αυτές είναι οι κύριες φυλές. Από εκεί και μετά υπάρχουν μικρότερες εθνότητες ή μικρότερες σε πληθυσμό που έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Πέρσι για το 2011 καταγράφησαν 111 εθνότητες οι οποίες μπήκαν μέσα στον ελλαδικό χώρο. Η κύρια ηλικιακή γκάμα είναι νεαρής, είναι στα πλαίσια του νεαρού, 20, 30, 35 ετών. Ωστόσο όμως δεν λείπουν και αρκετοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας ή ακόμα και οικογένειες. Το αν είναι εγγράμματοι ή αγράμματοι, αυτό είναι κάτι που θα παραμείνει δυστυχώς άγνωστο, διότι από τη στιγμή που εισέρχονται μέσα στην ελληνική επικράτεια, είτε δασκαλεμένοι από τα κυκλώματα, είτε επειδή οι ίδιοι το έχουν επιδιώξει, έχουν εξαφανίσει το οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο, έχουν εξαφανίσει την οποιαδήποτε προηγούμενη ζωή τους και εμφανίζονται με κάποια στοιχεία, τα οποία εμείς προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε για να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους
να αντιληφθούμε ποιοι είναι, να τους ταυτοποιήσουμε για να τους επιστρέψουμε πάλι στη χώρα από την οποία προήλθαν. Bulgaria на път да се присъедини към Шенгенското пространство. Според опита на Гърция, как бихме могли да се подготвим най-добре, за да посрещнем въпроса с нелегалната емиграция? Η καλύτερη οργάνωση προέρχεται μεταξύ των κρατών. Οπωσδήποτε ο επιχειρησιακός τομέας στο θέμα της συνοριακής φύλαξης των συνόρων και γενικά της προστασίας της χώρας θα πρέπει να γίνει. Ωστόσο όμως είναι η μία πλευρά της λύσης και μάλιστα θα μπορούσε κανείς να την πει ως μία συμπτωματική λύση. Όσο και να προσπαθείς να προλάβεις ή να αποτρέψεις την είσοδο μέσα στην χώρα σου αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων, αυτό δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει, διότι τα σύνορα είναι πάρα πολύ μεγάλα, διότι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να βρουν τον τρόπο να περάσουν τα σύνορά σου. Η καλύτερη λογική, η καλύτερη λύση είναι οι συμφωνίες, οι συνεργασίες μεταξύ των κρατών. Οι χώρες δηλαδή που δέχονται το πρόβλημα να συνεργαστούν με τις χώρες εκείνες που το πρόβλημα τους διέρχεται ή με τις χώρες εκείνες από τις οποίες προέρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι στην πλειοψηφία τους προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο όμως προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο μέλλον σε άλλες κοινωνίες που αυτή τη στιγμή μαστίζονται είτε από την παγκόσμια, είτε από την ευρωπαϊκή, είτε από την εθνική τους οικονομική κρίση.